Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο το κέντρο, η παλιά πόλη και τα τυποποιημένα τουριστικά σημεία. Υπάρχουν διάσπαρτα στο νησί πολύ παλιά, παραδοσιακά χωριά, τα περισσότερα των οποίων διατηρούν την ιστορία και τα έθιμά τους, αφού δεν τα έχει αγγίξει ανεξέλεκτη τουριστική ανάπτυξη. Η Κέρκυρα είναι ένα αρκετά μεγάλο νησί, με πάνω από 200 χωριά και οικισμούς. Χωρίς υπερβολή ήταν αρκετά δύσκολη η επιλογή των δύο χωριών που θέλαμε να επισκεφτούμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, προκειμένου να ανταλλάξουμε ευχές με κάτοικους για τα Χριστούγεννα, αλλά και να γνωρίσουμε περισσότερο και καλύτερα αυτά τα χωριά. Δύο γραφικά αλλά και πανέμορφα χωριά είναι ο Άγιος Προκόπης και οι Κοινοπιάστες. Εκεί το συνεργείο του ΣΤΑΡΤ περιηγήθηκε στα στενά σοκάκια, άκουσε ιστορίες και θρύλους από τους ντόπιους και τέλος είπε τα χρόνια πολλά με τους καλόκαρδους και φιλόξενους κατοίκους των χωριών αυτών. Κοινοπιάστες. Ένα σύγχρονο και συνάμα παραδοσιακό χωριό που φέτος τα Χριστούγεννα έκλεψε την παράσταση με το Χριστουγεννιάτικο χωριό, μια υπερπαραγωγή όπως χαρακτηριστήκε από πολλούς. Οι κοινοπιαστινοί μιλούν για αυτό με υπερηφάνεια, αν και το συγκεκριμένο χωριό, με το τοπικό του συμβούλιο, είναι αρκετά δραστήριο σε εκδηλώσεις και δράσεις. Χρόνια πολλά και καλά. Επίσης, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Πώς τα περνάτε εδώ στο χωριό? Ήσυχα. Ήσυχα, όμορφα και ωραία. Είχατε και τη μεγάλη εκδήλωση του Χριστουγεννιάτικου χωριού. Ναι, είχε κόσμο αρκετό. Είχε κόσμο αρκετό. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά να έχουμε όταν θα δούμε. Βγήκατε εδώ στην καφετέρια του χωριού σήμερα, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων. Ναι, εγώ δεν είμαι από εδώ. Είμαι γαμπρός εδώ και έχω σπίτι και έρχομαι κάθε γιορτές. Μένετε Αθήνα? Όχι, Πρέβεζα. Και έρχεστε εδώ για τις γιορτές. Σας αρέσει καλύτερα εδώ? Είναι καλύτερα. Το χειμώνα η Κέρκυρα είναι πάντα καλύτερα. Και ο γλυκός ο χειμώνα. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο όπως το καλοκαίρι. Η πόλη σας αρέσει έτσι όπως την έχουν στολίσει φέτος? Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία η πόλη. Πάντως και εδώ δεν έχετε να ζηλέψετε κάτι? Όχι, γιατί και εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο και ήταν δύο εκδηλώσεις καλές από τα καλά Χριστούγεννα που έχουμε. Χρόνια πολλά και καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσείς. Βγήκατε εδώ στην καφετέρια του χωριού. Ναι, εντάξει, έχουμε μια ωραία πλατεία. Καθόμαστε, πίνουμε καφέ και τα λοιπά. Ωραία είναι. Μακάρι να κάθε χωριό να έχει και μια πλατεία. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στο χωριό του Άι Βασίλη. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια σου πολλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Και εσείς εδώ στους Κοινοπιάστες? Πάντα. Είναι αγαπημένο χωριό. Ήρθαμε να πιούμε τον καφέ μας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας αρέσει καλύτερα εδώ ή στην πόλη? Νομίζω και τα χωριά μας είναι ωραιότατα και η πόλη είναι. Υπάρχει έτσι το όμορφο στοιχείο και στα χωριά μας και στην πόλη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, ευτυχισμένος ο νέος χρόνος που θα μας έρθει σύντομα. Και είμαστε εδώ στο χωριό μας. Πάμε και στην πόλη και στο χωριό μας, αλλά και τα χωριά μας και η Ήπεθρο πρέπει να την τιμάμε και να την προσέχουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και ευτυχία σε όλους. Είσαι ένα νέο παιδί που μένεις και δουλεύεις στο χωριό σου. Δεν σε έχει κερδίσει η πόλη ή κάποιο μέρος εκτός Κερκύρας? Όχι, όχι. Είναι πολύ ωραία η περιοχή γενικά εδώ, ο κόσμος. Είναι όλα πολύ καλά και νομίζω ότι είναι πιο φιλόξενο από την πόλη γενικά σαν περιοχή. Οπότε σταθερό εδώ, ψηφίζουμε Κοινοπιάστες. Ψηφίζουμε Κοινοπιάστες, δαγκωτό. Άγιος Προκόπης. Ένα παραδοσιακό γραφικό χωριό που έχει κηρυχθεί διατηρηταίος οικισμός, χτισμένος πάνω σε ένα λόφο και περιτριγισμένος από τον Κερκυραϊκό Ελαιώνα. Μία βόλτα στα σοκάκια και τις γειτονιές αποκαλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά της ντόπιας αρχιτεκτονικής της Ηπέθρου. Μερικά πολύ παλιά σπίτια ακόμα και του 17ου αιώνα, αλλά και οι παλιές εκκλησίες του χωριού, δίνουν στον Άγιο Προκόπιο το άρωμα μιας άλλης εποχής. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού μέχρι το 1936 ήταν Ψωραρή και πρωτοσυναντάται σε πηγές από το 1381. Οι κάτοικοι του χωριού δεν μπορούν να κρύψουν το καμάρι τους που δεν είναι άλλο από τη λεγόμενη ελιά του Άι Προκόπη, μία από τις γυραιότερες ελιές του νησιού που εικάζεται ότι η ηλικία της είναι περίπου 2.000 ετών, ενώ η περίμετρος του κορμού της αγγίζει τα 14 μέτρα. Οι αγιοπροκοπήτες, εγκάρδιοι άνθρωποι, αφού ευχήθηκαν τα χρόνια πολλά, μας πήραν αμέσως στο σημείο που βρίσκεται το διάσημο ελαιόδαντρο.
Χρόνια σας πολλά και καλά. Να είστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος να έχει χρόνια πολλά και υγεία. Γιορτάσατε και εδώ στον Άγιο Προκόπη τα Χριστούγεννα με κάθε μεγαλοπρέπεια. Όπως πάντα παραδοσιακά θα γιορτάσαμε κι εμείς εδώ. Τώρα, σε σχέση με την πόλη, τι καλύτερο έχει ο Άγιος Προκόπης? Πιο ησυχία, τίποτα άλλο. Τα ίδια. Είναι και λίγο πιο όμορφο. Όμορφο εμείς έτσι νομίζουμε, αλλά είμαστε υποκειμενικοί εμείς. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και καλά. Να είσαστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Έχει εδώ στον Άγιο Προκόπη που έτσι αξίζει να έρθει κάποιος από την πόλη να δει? Την ελιά. Η ελιά? Η ελιά που είναι περίπου 2000 χρόνια πριν. Και υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μας πάρει εκεί και να τη δούμε? Βεβαίως, δεν την ξέρατε? Ναι, όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά. Το χωριό είναι παραδοσιακό, είναι πανέμορφο. Μπορεί να το επισκεφτεί ο καθένας προκειμένου να δει τις ομορφιές του. Σε κάποιον από την πόλη ή κάποιον επισκέπτη, ποιο σημείο του χωριού θα του προτείνετε να επισκεφθεί? Θα έλεγα ότι η γραφικότητα του χωριού είναι στο σύνολό του. Επομένως και η διαδρομή από την πόλη μέχρι το χωριό και ειδικότερα όταν μπούμε στον δρόμο του χωριού είναι κάτι το εξαιρετικό. Τις ημέρες των Χριστουγέννων έχουμε επισκέπτες από άλλα μέρη της Ελλάδας? Παλιότερα είχαμε. Βασικά χωριανούς οι οποίοι δεν μένανε στην Κέρκυρα. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς όχι ιδιαίτερα. Περισσότερο το καλοκαίρι έρχονται. Αυτοί χάνουν. Βεβαίως χάνουν. Έχετε ανοίξει λοιπόν εδώ μια επιχείρηση στο κέντρο του Αγίου Προκοπίου και έρχεται κόσμος. Γιατί αποφασίσατε να ανοίξετε εδώ σε ένα χωριό και όχι κεντρικά? Κοίταξε, έλειπε ή πρέπει να ήταν ένα μαγαζί. Ήτανε αρκετά άτομα εδώ που το ζητούσαν και έτσι υποφάσισα να το ανοίξω. Το έχετε μετανιώσει που έχετε ανοίξει σε ένα χωριό και όχι στο κέντρο? Όχι βέβαια. Και πάμε καλά και είναι όλοι, δηλαδή μας έχει δέσει πιο πολύ, γιατί υπάρχουν και αρκετοί Αλβανοί εδώ και έχουμε δεθεί μεταξύ μας. Το καλοκαίρι έρχεται κόσμο? Έρχονται τουρίστες, έχουν φτιαχτεί και σπίτια με τουρίστες που έρχονται και κάθε χρόνο βλέπω από 2 σπίτια παραπάνω και γίνονται. Εντάξει, μαζεύει και υπάρχουν και περαστικούς. Λοιπόν, αυτή είναι η περίφημη ελιά του Αγίου Προκοπίου. Ναι, είναι δική μας, αλλά από ό,τι λέγεται είναι τουλάχιστον 2.000 ετών ελιά και η περίμετρος της είναι 14 μέτρα. Μπορούμε να πάμε να τη δούμε και από κοντά, άμα είναι. Λέμε εμείς ότι είναι, αν όχι η πιο αρχαιότερη ελιά που υπάρχει στην Ελλάδα, από τις πιο αρχαιότερες. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, περισσότερο θα μπορούσε να το γνωματεύσει αυτό και γεωπόνος, δεν μπορώ να ξέρω τι άνθρωπος, τι θα ήταν αυτός, τι ειδικότητα θα είχε. Έχετε απευθυνθεί εσείς σε κάποιον αρμόδιο ώστε να επικαιροποιήσει τα όσα λέγονται για την ηλικία της ελιάς αυτής? Ναι, μας τα είχε πει, αλλά ήταν προφορικά. Δεν έχουμε κάποιο γραπτό λόγο για να είμαστε πιο τεκμηριωμένοι.